Καλό μεσημέρι, κύριε Παφίλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλδετζή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Εσείς το καταθέσατε το αίτημα, η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά εισμάτινε. Το απέρριψε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η εκπρόσωπή της δηλαδή, στη διάσκεψη των Προέδρων, με ένα σκεπτικό ότι τέλος πάντων να καταθέσουν και αυτοί και ότι δεν προλαβαίνουν, τέλος πάντων, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι. Φυσικά θα συνεδριάσει η Επιτροπή την Τετάρτη αυτή. Την Τετάρτη, θα συνεδριάσει μόνο για τον νέο επικεφαλή της ΕΥΠ, ναι. Τον κύριο Δεμήρη. Δεμήρη. Mm-hmm. Βέβαια είναι η συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς, προημερησίας ουσιαστικά, την Παρασκευή και την Δευτέρα η συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Με βάση την πρόταση που κατέθεσε το Πασόκ Κινέλ. Ναι, τώρα εσείς εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή, που προφανώς συμφωνείτε στην συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, ζητάτε όμως και να εξεταστεί και η υπόθεση 6 χρόνων από την παρακολούθηση των γραφείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Βεβαίως. Βεβαίως και όχι μόνο. Ζητάμε πράγματι, γιατί εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και από τις δύο κυβερνήσεις, τις οποίες τις παραπέμπουν στην ΑΔΕ. Mm-hmm. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και έναν μύθο που καλλιεργείται για τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Αρχές, ναι. Γιατί το λέτε ότι είναι μύθος? Γιατί είναι μύθος, γιατί τις διορίζει εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα τι ανεξάρτητες είναι, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένο, το οποίο πρέπει να εφαρμόσουν. Επομένως δεν είναι καθόλου ανεξάρτητες. Είναι εξαρτημένες από την κυρίαρχη, πολιτική. Εσείς... Τώρα να συνεχίσω και το ερώτημά σας. Παρακαλώ. Άνοιξα μια παρένθεση. Ναι, θα ξαναγυρίσουμε. Εμείς ζητάμε. Ναι. Υπάρχει μια φράση στην πρόταση του Πασόκ Κινάλ που λέει και για τις παρακολουθήσεις στην κτίριο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θέλουμε να είναι πιο σαφές γενικότερα. Mm-hmm. Θα δώσουμε τη μάχη και στην Επιτροπή. Εμείς πάντα, κύριε Παλτατζή, να σας πω, εκτός όταν παίζονται παιχνίδια ακραία, θα έλεγα, πολιτικά, συμμετέχουμε και κάνουμε και τεράστιες προσπάθειες. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν αναμένουμε σοβαρά αποτελέσματα. Αυτά που έχουν συμβεί σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές είναι να κουκουλώνονται όλες οι υποθέσεις, γιατί ξαναλέω, το σύστημα λειτουργεί σαν το όστρακο που όταν μπει ξένο σώμα κλείνει ερμητικά. Και σε κάποιες, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να βρεθούν κάποιες ηφηγένειες, να θυσιαστούν και να προχωρήσει πάλι η ίδια. Άρα λέτε πολιτική. Ότι θα έχουμε πάλι μία από τα ίδια, έτσι, σε σχέση θα σας με πω τις... γιατί. Θα σας πω. Το ναι. Δεύτερο ζήτημα που είναι το σοβαρότερο για μας. Φυσικά είναι και σοβαρή η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Βέβαια εδώ υπάρχει μια τραγική ειρωνία ότι ο νόμος που επιτρέπει αυτές τις παρακολουθήσεις έχει ψηφιστεί και από το ίδιο το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΜΕΡΑ25 και από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και όλο το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και που επιτρέπει, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, να είναι νόμιμες τις παρακολουθήσεις. Εκεί ήθελα να έρθω. Εδώ, το οποίο έχετε χαρακτηρίσει τερατώδες εσείς στο τερατώδες. Θεσμικό πλαίσιο. Είναι ναι. Τερατώδες. Αν καθίσει κάποιος και δει πώς διαμορφώθηκε, ιδιαίτερα μετά το 1997, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες και όλη αυτή η κλιμάκωση, πέρασε και στις εθνικές νομοθεσίες και στη χώρα μας. Θα αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Ούτε απόρριτο συνομιλιών, ούτε διασφάλιση, ούτε έλεγχος, είναι μια κατάσταση, και αυτό λέω ότι είναι τερατώδες. Μπορούν να παρακολουθούν οι πάντες τα πάντα. Πέρα το είπε, το είπε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στη Real την Κυριακή. Ακριβώς. Ότι επί της ουσίας μπαίνουν στο στόχαστρο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες. Μα δεν μπαίνουν στο στόχαστρο, καταργούνται. Ναι. Το απόρριτο της επικοινωνίας καταργείται. Δεν δίνει λογαριασμό κανένα σε κανέναν. Αυτά θα τα δούμε τώρα. Θα τα ακούσουμε και πιο συγκεκριμένα και θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός στις συζητήσεις που θα γίνουν. Δεν προστατεύεται κανένας και δρούν ανεξέλεγκτα. Άρα εσείς τι πρόταση έχετε, κύριε Παφίλη? Πέρα από τις μυστικές υπηρεσίες. Ναι, ναι, ναι. Που δρούν ανεξέλεγκτα. Και λέω μυστικές, όχι μυστικοί. Mm-hmm.
Δηλαδή υπάρχουν και διακρατικές συμφωνίες με τους Αμερικάνους, με τη Μοσάντ, θέλετε να ονομάσω, με την MI6, με της Γερμανίας, για ανταλλαγή πληροφοριών κλπ. Ένα χάος, ένας φαύλος κύκλος που δεν προστατεύει τίποτα. Δεύτερον, υπάρχουν παρακρατικοί μηχανισμοί. Και τρίτον, υπάρχουν και επιχειρηματικά συμφέροντα, τεράστια. Θα μου πείτε, τι σημαίνει αυτό? Να σας πω. Ποιος παρήγαγε αυτό το Predator ή Predator, ποιο από τα δύο είναι, το σύστημα παρακολούθησης, που είναι πραγματικά τέρας. Δεν το παρήγαγε η Ισραηλινή εταιρεία. Το παρήγαγε η Ισραηλινή εταιρεία. Δεν δόθηκε άδεια να το πουλάει. Αυτό είναι πώς να το πω, επικίνδυνο. Όποιος το έχει στα χέρια του μπορεί να παγιδεύσει τον οποιοδήποτε, στέλνοντάς του ένα μήνυμα ή κάνοντάς του μια κλίση. Για να μην πω τα υπόλοιπα, δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Δεν έδωσε άδεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα να διακινηθεί αυτό? Σε ποιους έχει δοθεί? Εταιρεία έδωσε τίποτα? Υπάρχουν κυρώσεις? Όχι. Γιατί αυτά ακριβώς είναι το πλαίσιο το ευρωπαϊκό, το οποίο λέει, και εδώ είναι τα πιο επικίνδυνα πράγματα, ναι, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Πώς καθορίζεται η εθνική ασφάλεια? Τι σημαίνει και από ποιους κινδυνεύει? Και δεύτερο, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εσείς δέχεστε ότι πρέπει να προστατεύετε αυτό που λέμε εθνική ασφάλεια? Ή βάζετε σε ένα... Δεν σας άκουσα. Θα σας πω γιατί. Είναι δύο... Λοιπόν, στο αυτό το πλαίσιο το θεσμικό, εθνική ασφάλεια για καταπολέμηση τρομοκρατίας. Ναι. Η εθνική ασφάλεια είναι ασαφές. Την ερμηνεύουν όπως θέλουν, λάστιχο. Αυτό όμως που δεν είναι ασαφές, αλλά είναι σαφέστατο, είναι η καταπολέμηση τρομοκρατίας. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τρομοκρατία? Να σας την πω έτσι με δύο λέξεις και θα το εξηγήσω. Ουσιαστικά όσοι αμφισβητούν το καπιταλιστικό σύστημα. Ναι. Να λέει ότι είναι ακραία ισλαμιστική, λέει ότι είναι ακροδεξιά και λέει και ότι είναι ακροαριστερή. Και μάλιστα εκεί υπάρχουν κείμενα, τα έχω πει και στη Βουλή και είναι δημοσιευμένα και όλες, ξέρετε τι λέει? Ότι ο ριζοσπαστισμός, ο ακραίος που είναι, τρέφει την τρομοκρατία, είναι αυτοί που θέλουν, παραδείγματος χάρη, η υγεία, η παιδεία, το νερό, το ρεύμα να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ναι. Είναι αυτοί που θέλουν, που καταγγέλουν το μεγάλο χάσμα στον πλούτο και στη φτώχεια. Τη συγκέντρωση δηλαδή όλο και περισσότερο του πλούτου σε λίγα χέρια. Είναι αυτοί που θέλουν τέλος πάντων να αλλάξουν τις αξίες του καπιταλισμού. Εσείς τι προτείνετε δηλαδή, κύριε Παφίλη? Μισό λεπτό. Κατάργηση, κύριε. Τι κατάργηση? Κατάργηση όλων των νόμων. Ναι. Όλων των νόμων αυτών που φυσικά δεν έχουμε αυτά πάντα, κύριε Παλάτζη. Χρήζει προστασία η εθνική ασφάλεια? Που να ορίσουμε ποια είναι αυτή, έτσι. Να συζητήσουμε για το τι θέλω να πω. Εσείς τι βάζετε ένα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω. Δηλαδή, τώρα από το ΚΚΕ κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια. Και παρακολουθούσαν τα γραφεία. Θα πω και ακραία. Άρα, μπαίνει ένα θέμα. Η εθνική ασφάλεια. Του τρόπου λειτουργία του θεσμικού. Το θέμα τη εθνική ασφάλεια. Εμείς δεν είμαστε τώρα άνθρωποι που ζούμε εκτός πραγματικότητας. Όμως να σας πω κάτι. Εθνική ασφάλεια βεβαίως. Η ΕΕΠ δεν συνεργάζεται με τους Αμερικάνους? Δεν ξέρουν οι Αμερικάνοι τι γίνεται? Δεν συνεργάζεται με άλλες μυστικές υπηρεσίες? Πώς προστατεύεται λοιπόν η εθνική ασφάλεια από τη στιγμή που η ίδια είναι στο ΝΑΤΟ και είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες που αντά Europol και λοιπά και λοιπά, ουσιαστικά δημιουργούν μια βάση δεδομένων και για την Ελλάδα. Εσείς βάζετε θέμα. Επομένως, εμείς αυτό το θέμα της ονομαζόμενης εθνικής ασφάλειας έχει να κάνει τώρα με εξωτερικές απειλές και λοιπά και λοιπά. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο όμως, ναι, να χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας με βάση αυτά που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν συμφωνήσει εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και το ΜΕΡΑ25 ορισμένα. Αυτά είναι τα θέματα. Και αυτά είναι σαφώς προσδιορισμένα. Είναι όποιος αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, αυτό τι λέγεται? Μπορεί να πει, απαγορεύεται να σκέφτεσαι. Απαγορεύεται να θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό. Και ο κίνδυνος, λέει, προέρχεται από αυτούς και από όσους ανθρώπους, τέλος πάντων, αγωνίζονται στην πραγματικότητα. Αυτό λέει. Αγωνίζονται να αλλάξουν και αυτό πρέπει να το αποτρέψουν. Πείτε μου. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο θέμα.
ταυτόχρονα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πώς χρησιμοποιούνται οι παρακολουθήσεις, οι οποίες γίνονται, ναι, για εκβιασμούς, για πιέσεις, για κάποτε που λάγανε και στα περίπτερα, ξέρετε. Για να μην ξεχνιόμαστε λίγο. Ναι. Πολύ παλιά, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά, όλο αυτό το πλαίσιο, τα βαλιτσάκια. Ξαναβάστε στην ουσία ένα θέμα θεσμικής θωράκισης, εσείς, κύριε. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπονται όλα αυτά, πώς είναι δυνατόν να δίνουν τη δυνατότητα σε έναν που έχει χρήμα να αγοράσει αυτό το σύστημα και να μπορεί να παρακολουθεί τις πάντες. Αυτά εμείς θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνα, είναι κρατικοί, παρακρατικοί μηχανισμοί, επιχειρηματικά συμφέροντα, τα είπα να μην τα επαναλαμβάνω. Και γι' αυτό λέμε αυτό το πλαίσιο θέλει σβήσιμο. Και να συζητήσουμε τα προβλήματα, τα ονομαζόμενα της εθνικής ασφάλειας, και να καταθέσει ο καθένας τις απόψεις. Δεν έχουμε αυτά πάντα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να δεχτούν ή να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις έχουν εφαρμόσει, τις έχουν ψηφίσει όλοι. Και τώρα να σας πω κάτι. Ναι. Και η υποκρισία έχει όρια. Γιατί το λέτε αυτό, τι, σε σχέση με τι. Για όλους τους υπόλοιπους εκτός ΚΚΕ. Γιατί μόνο εμείς είμαστε ατίθετοι, όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν μπορεί να ψηφίζεις όλο και να φτιάχνεις όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Και μετά να άρχισε και να. Και μετά να άρχισε και να είναι. Κατάλαβα να σε τι αναφέρεστε. Πείτε μου κάτι. Ναι. Να ρωτήσω όμως, θα με αφήσετε. Ναι. Άντε, πείτε το. Όχι, πείτε το. Σταμάτησε. Δεν θα διαφωνήσω. Όχι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι στάση θα κρατήσει το ΚΚΕ στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ένα. Και δύο, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μέτωπο ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι, θα το προτιμούσα. Μάλιστα. Υπάρχει γενικότερα μια προσπάθεια. Ναι. Επειδή χρεοκοπήκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική και αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός είναι, πώς το λένε, όχι να γελάς, να κλαις με μαύρο δάκρυ. Τώρα με την ανακοίνωση ότι βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, με 1000% αύξηση του ρεύματος σήμερα. 1000% αύξηση, δέστε. Ναι. Με την κοροϊδία ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καταργείται. Μην μου ξεφύγετε. Απαντήστε μου αν υπάρχει μέτωπο. Λοιπόν, λέω να σας πω ότι υπάρχει ένα μέτωπο που είναι τα κόμματα που λέμε εμείς, τα αστικά κόμματα και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Μα πού τους θυμηθήκατε όλους τους όρους, πού με πάτε τώρα, ναι. Ναι, τους θυμάμαι για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Ναι, για πείτε. Ξέρετε, καμιά φορά ξαναέρχονται στη μόδα. Ευρωμονόδρομος, τι λέτε τώρα. Ναι. Ευρωμονόδρομος σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλληλήση τίποτα. Σύμφωνοι. Με πάτε πολύ πίσω. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει τα προγράμματα των κομμάτων που είναι με το σύστημα αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθορισμένα. Η στρατηγική είναι η ίδια και ο καυγάς είναι ποιος θα υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί αυτή είναι η ιστορία. Σύμφωνοι. Ως εκ τούτου τι. Λοιπόν, επομένως το μέτωπο είναι εκείνο και από την άλλη μεριά υπάρχει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, εργατική τάξη, λαϊκά στρώματα και το ΚΚΕ που παλεύει για αυτούς. Αυτά είναι τα πραγματικά μέτωπα. Τα υπόλοιπα είναι, πώς να πω, δηλαδή, φιλικό παιχνίδι. Ναι. Μέσα στο ίδιο γήπεδο. Και έχετε και μία, μου χρωστάτε και μία απάντηση σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή, την πρόταση του. Ναι, θα σας πω. Εμείς από την αρχή είπαμε, είμαστε υπέρ της δημιουργίας Εξεταστικής Επιτροπής. Όπου θα διερευνήσει κλπ. Και βάζουμε και αυτά τα θέματα. Ναι. Να περιέχονται και οι παρακολουθήσεις και άλλων ανθρώπων και δημοσιογράφων και του Περισσού, της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής, του ΚΚΕ και φυσικά πολιτικά. Βάζουμε και το θέμα του θεσμικού πλαισίου. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη Βουλή, γιατί ακούγεται ότι θα καταθέσει και η Νέα Δημοκρατία, ακούγονται όλοι. Ναι, ακούμε. Διάφορες είναι πλέον. Να σας πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Εμείς θέλουμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή και θα δώσουμε μάχη. Ναι. Και τώρα, αλλά και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, να διευρυνθεί το αντικείμενο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε την πλειοψηφία. Ναι, ούτε εντάξει. Έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη. Κύριε Παφίλη, πολύ σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Να είστε καλά.